Κύριε Τουλγαρίδη, έχετε το λόγο. Άπαντες για τρία λεπτά, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει την προηγούμενη. Λοιπόν, είναι σαφές ότι την προηγούμενη φορά επιχειρήθηκε η πλήρης ακύρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου και μετά από διεργασίες, μένει να αποδειχθεί, μακάρι να βρεθώ ψεύτης, φαίνεται ότι βρέθηκαν οι πρόθυμοι και παρά το γεγονός ότι δεν πέρασε την προηγούμενη φορά, επανέρχεται το θέμα, γιατί είναι δεδομένο ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει αυξημένη πλειοψηφία, θέλει 50% και ένα, για να μπορέσει να περάσει. Εδώ όμως πρέπει να μην παίζουμε την κολοκυθιά, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Με τις επιτροπές θέλει την μη δεδομένη απόλυτη πλειοψηφία που σήμερα δεν έχει στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή να την εξασφαλίσει δια της πλαγίας μέσω των επιτροπών. Οι επιτροπές τόσο αυτοί του αθλητισμού και πολιτισμού, γιατί είναι απόλυτη προτεραιότητα όπως φαίνεται από τον Περιφερειάρχη η επικοινωνιακή τακτική και το μοίρασμα των χρημάτων με αφιδός σε συγκεκριμένες διαδικασίες για να φτιάχνει τις επικοινωνιακές του δραστηριότητες, έχει τεράστια σημασία και ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν όλης αυτής της δραστηριότητας της αποφασιστικής στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που στην προηγούμενη φάση υπήρχαν και συγκεκριμένες τόσο προκλητικές που δεν κατάφερε να συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία, να συγκεντρώσει την πλειοψηφία και να τις περάσει, θέλει να τις περνάει από την Επιτροπή Αθλητισμού και Πολιτισμού με τη δεδομένη πλειοψηφία του νόμου. Δεν υπάρχουν σκιές. Κατά συνέπεια, μιλάμε για μία απόφαση που όποιος την ψηφίσει συνομολογεί την ακύρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου και ακόμα απλούστερα αυτογελιοποιείται, γιατί συνυπογράφει την ακύρωσή του ως αυτοτελή παράταξη. Γιατί αυτό πρόκειται να συμβεί. Γιατί αν αυτή τη στιγμή έχει μια στοιχειώδη ανάγκη ακόμα και τους πρόθυμους εδώ μέσα να τους τάξει κάτι για να κάνει το παζάρι και να εξασφαλίσει την πλειοψηφία, στη συνέχεια θα γράψει τους πάντες τα παλαιότερα των υποδημάτων του ο Περιφερειάρχης και θα τα περνάει όλα χωρίς να ρωτάει κανέναν. Εδώ έχουμε μια σειρά σοβαρά ζητήματα τα οποία τα ανακοινώνει ως σχέδια της περιφέρειας, όπως τελευταία προχθές τα απορρίμματα, τα οποία δεν είχε την ευαισθησία να τα φέρει να τα συζητήσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και θα μου πείτε εμένα ότι όταν θα του λύσετε τα χέρια με τη δεδομένη πλειοψηφία, με τις δύο επιτροπές, θα ξαναδούμε σοβαρό ζήτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Να το κάνουμε κάδρο, να είναι μια γλάστρα ωραία όλοι εμείς μαζί εδώ και μετά να κάνει ό,τι γουστάρει η δεδομένη πλειοψηφία και ο Περιφερειάρχης. Αυτό αποφασίζουμε σήμερα. Και κομμένη η πλάκα, κομμένα να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Να σας πω λοιπόν ότι δεν έχει καμία σημασία για μας ο αριθμός των μελών της Επιτροπής. Να κάνω μια αφαίρεση για να δείτε το μέγεθος του κόλπου. Εάν την Επιτροπή, επειδή έχετε τη δυνατότητα να αποφασίσετε το πόσα μέλη θα την κάνετε, εγώ θα πρότεινα να την κάνετε 101 μελών. Με βάση τον νόμο, αυτόματα σε αυτά τα 101 μέλη θα πρέπει να ανακαλύψουμε το 60% να ανήκει στην πρώτη παράταξη του Περιφερειάρχη, για να καταλάβετε πώς ανατρέπεται συνολικά η δεδομένη πλειοψηφία που έδωσε ο λαός, η δύναμη που απέδωσε στις παρατάξεις και ότι ανατρέπεται πλήρως τη θέληση του λαού, αυτό που ψήφισε. Δηλαδή κάνετε πραξικόπημα, με άλλα λόγια, για να το πούμε σε απλά ελληνικά, να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος. Και λέω λοιπόν, αυτή τη δυνατότητα, εάν δεν τη θέλετε και δεν είναι αυτό και εμείς πέφτουμε έξω, είμαστε διατεθειμένοι να αναιρέσουμε όλα όσα είπαμε τώρα με μία απλή δυνατότητα. Πώς στην Επιτροπή η οποία προτάθηκε για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας, αποδεχτήκαμε ομόφωνα και πολιτικά αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι θα αποτελείται με
με όλες τις παρατάξεις, χωρίς δεδομένη πλειοψηφία από την Περιφερειακή Αρχή. Λοιπόν, λέω ότι με βάση, αν θέλετε να φτιάξετε μια αθλητική επιτροπή για να λύνει τα τεχνικά ζητήματα, μην της δίνετε τις αρμοδιότητες με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να τα ετοιμάζει, να τα φέρει εδώ απλά με μια διαδικασία, ώστε αν υπάρχει κάτι σοβαρό και επιλείψιμο, τότε να έχει τη δυνατότητα να παρέμβει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αλλά εσείς δεν θέλετε αυτό. Θέλετε να διαμορφώσετε μια επιτροπή με δεδομένη πλειοψηφία για τον Περιφερειάρχη, για να μην ρωτάει κανέναν και να κάνει ό,τι θέλει ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου. Από αυτή την άποψη λοιπόν λέμε ότι είναι μέγα ζήτημα, είναι τεράστιο πραξικόπημα, ακυρώνει την ψήφο του λαού και τη δεδομένη δύναμη που έδωσε στις παρατάξεις και την εκπροσώπησή τους εδώ, και αυτό θα πρέπει να το πάρετε πίσω, να μην επιτρέψει κανένας. Ωραία. Να το ψηφίσει, και όποιος σέβεται τον εαυτό του ως πολιτική οντότητα, όποια και αν είναι αυτή, θα πρέπει να μην το ψηφίσει. Από τους επικεφαλής.